Ακούτε φίλες και φίλοι Over FM στους 104,9 και όπως έχουμε προαναγγείλει κοντά μας έχουμε τον πρώην διεθνή βολεμπολίστα και νυν προπονητή Γιάννη Λάιο. Κύριε Λάιο, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και εσάς. Τι κάνετε, πώς πάμε? Από πρωί έχω σηκωθεί, 6 ώρα. Να πούμε στους φίλους, στους ακροατές, σας γνωρίζουν και οι πάντες, δεν νομίζω ότι είναι κάποιος που δεν γνωρίζει, αλλά για τους νεότερους να πούμε ότι έχετε τεράστιες διακρίσεις στην πορεία σας, τόσο ως αθλητής, όσο και ως προπονητής. Να πούμε ότι έχετε κατακτήσει με τον Ολυμπιακό 7 πρωταθλήματα και 2 κύπελα, ένα πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό, έχετε 217 συμμετοχές με την Εθνική Ομάδα Αντρών, 6 με την Εθνική Ενόπλων και 45 με την Εθνική Νέων. Και βεβαίως να πούμε ότι με τον Ολυμπιακό έχετε κατακτήσει πρωταθλήματα 5, έτσι, 87, 86. 6 πρωταθλήματα, συνεχόμενα. 6 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Μεγάλες και πολλές διακρίσεις, κύριε Λάγε. Θέλω να μου πείτε, το βόλεϊ σήμερα, κατά πόσο έχει αλλάξει με την εποχή τη δική σας που αγωνιζόσασταν? Οι κανονισμοί καταρχήν αυτοί που αλλάζουν το αγώνισμα και αυτό έχει συμβεί το 2000. Με την δυνατότητα κάθε φάση να μετράει και ένας πόντος, ενώ πριν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Οπότε αυτό άλλαξε και τις τακτικές των ομάδων, επίσης άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο οι αθλητές μπαίνουν στην αγωνιστική κατάσταση. Αυτό το μοντέλο του καινούργιου παιχνιδιού, τέλος πάντων, το παρουσίασαν πολύ καλά στην αρχή οι Αμερικάνοι και μετά οι Βραζιλιάνοι. Και όλοι αντιγράψανε τη σύνθεση των Αμερικάνων και την αγωνιστική κατάσταση των Βραζιλιάνων. Αγόρια, κορίτσια παίζουν όλοι το ίδιο, μάλλον προσπαθούν να παίξουν το ίδιο, δεν μπορούν. Αλλά το όνειρο είναι αυτό, να παίξουν και αυτή μια φορά όπως καταφέραν οι προηγούμενοι. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Να συμπληρώσω το εξής, ότι με αυτή τη μέθοδο, το καινούργιο τέλος πάντων του 2000, οι αδύνατες ομάδες πλησιάσαν πάρα πολύ τις δυνατές. Γιατί πια οι πόντοι έρχονται με την λεγόμενη παλιά αλλαγή που τότε ήταν απλά αλλαγή χωρίς πόντο. Τώρα είναι με πόντο. Άρα όλες αυτές οι ομάδες πλησιάσαν μεταξύ τους και έτσι έχουν πιο μεγάλο ανταγωνισμό και γίνονται και εκπλήξεις. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω, η θέση του Πασαδόρου, εσείς Πασαδόρος ήσασταν όλα τα χρόνια που αγωνιστήκατε? Όχι. Ξεκίνησα από ακραίος. Τα έχω παίξει όλα. Έχω κομίσει ο Πασαδόρος πάντως. Ναι, η ανάγκη της εθνικής ομάδας ήταν να γίνει ο Πασαδόρος. Έγινα γιατί έπρεπε να ψηλώσει η ομάδα και αυτό συνεχίστηκε και στο σωματείο μου, στον Ολυμπιακό. Μόνος μου σαν Πασαδόρος στη μέση της διαδρομής της αθλητικής μου καριέρας. Το μισό παιχνίδι, το μισή καριέρα ήταν ανάμεικτη. Μάλιστα. Τέλος όμως έπρεπε να παίξω αυτό το ρόλο. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, αυτή η θέση πόσο σημαντική είναι σε μια ομάδα βόλεϊ προκειμένου να έχει διακρίσει η ομάδα και να πηγαίνει καλά, να αποδίδει στον αγωνιστικό χώρο? Να μην το γενικεύουμε, να το γενικεύσουμε. Όλες οι ομάδες χρειάζεται κάποιος που να οργανώνει το παιχνίδι. Σίγουρα. Σε οποιοδήποτε ομαδικό σπορ. Το ίδιο πράγμα είναι και ο Πασαδόρος. Βέβαια, για να μπορεί ο Πασαδόρος να κάνει καλά τη δουλειά του, θα πρέπει να του δίνουν και οι άλλοι σωστά την μπάλα. Η μπάλα σωστά σημαίνει πηγαίνει η μπάλα κοντά στο φιδέ. Και μπορεί αυτός να επιλέξει, ο Πασαδόρος δηλαδή, να επιλέξει με ποιο τρόπο θα γίνει η επίθεση. Όταν χαλάει όμως αυτό το πράγμα και δεν φτάνει μπαλακή, τότε πρέπει να μπορεί να κάνει μια απλή πάσα χωρίς λάθος. Δηλαδή να πηγαίνει μπάλα στις άκρες με καλές προϋποθέσεις για τους άλλους, τους επιθετικούς, οι οποίοι μπορούν να κάνουν ένα πολύ καλό άλμα εναντίον μιας οργανωμένης άμυνας απέναντι. Η δουλειά λοιπόν του Πασαδόρου είναι αυτή που να προσπαθήσει να αποδιοργανώσει τον αντίπαλο. Αυτό στην πραγματικότητα συμβαίνει στο μισό παιχνίδι. Στο άλλο μισό, δυστυχώς πάλι δεν ήταν ο Πασαδόρος και καλώς δεν φτάνουν. Γιατί κρατούν οι πιο πολλές οι άμυνες και οι παλιές που πηγαίνουν μακριά από το φιλέ. Οπότε αναγκαζόμαστε και παίζουμε ένας εναντίον όλων. Άρα εκεί αναδεικνύεται και ο κάθε ένας παίχτης ατομικά. Ο Πασαδόρος αναδεικνύει την ομάδα. Αυτή η διαφορά. Ο τελευταίος σταθμός της σαν προπονητής βρεθήκατε ήταν η κυπριακή ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ήθελα να ρωτήσω, το κυπριακό βόλεϊ σε τι κατάσταση βρίσκεται? Είναι το πρωτάθλημά του ανεβασμένο? Είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα στην Κύπρο? Το πρωτάθλημα που κάνουν είναι μεταξύ τους ανταγωνιστικό, αλλά είναι πολύ χαμηλής ποιότητας σε σχέση με αυτό που παίζουμε εμείς στην Ελλάδα, που και της Ελλάδας το βόλεϊ είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με το παγκόσμιο κορυφαίο βόλεϊ. Δηλαδή υπάρχει ανταγωνισμός και σημαίνει ανταγωνισμός. Παίζουμε μαζί, στο σκορ πλησιάζουμε μαζί μέχρι το τέλος και δεν ξέρεις ποιος θα κερδίσει.
Αλλά το πόσο καλές είναι οι ενέργειες που γίνεται ποιοτικά, αυτό κάνει και τη διαφορά ανάμεσα στις ομάδες. Να περάσουμε τώρα στο δικό μας πρωτάθλημα εδώ και να μέσα από αντίξιες συνθήκες φέτος, όπως όλα τα αθλήματα και όλος ο αθλητισμός γενικώς λόγω κορονοϊού, διεξάγεται το πρωτάθλημα. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι έχει πάρει μια διαφορά. Δεν ξέρω αυτή κατά πόσο είναι σημαντική για την συνέχεια, κύριε Λάγε. Ναι, παλιότερα είχαμε τα play-off. Φέτος δεν έχει play-off, έχει βαθμολογίες. Που σημαίνει ότι οι ομάδες ασχολούνται σε δύο γκρουπ, οι πρώτες τέσσερις και οι τελευταίες τέσσερις. Γιατί αυτές δεν υπάρχει πρόβλημα τίποτα, διότι δεν υποβιβάζεται κανείς εξαιτίας του κορονοϊού που δεν τελειώσαν τα πρωταθλήματα. Οπότε οι από κάτω δεν έχουν το άγχος να πέσουν, απλά έχουν το άγχος να δημιουργήσουν καλή εικόνα και καλό ανταγωνισμό στα παιχνίδια. Αυτό είναι βασικό. Και από πάνω όμως, οι από πάνω τέσσερις που έχουν ξεχωρίσει ήδη, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΣΥΡΟΣ και Παναθηναϊκός, διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει ένα προβάδισμα μικρό. Όχι, δεν είναι μεγάλο το προβάδισμα. Πάλι μικρό. 8 βαθμοί είναι μεγάλη ή μικρή? Δεν είναι μεγάλη. Αν κάνεις μία ΕΤ εκτός έδρας και μετά δεν ξέρεις αν θα έχεις την ομάδα με τους κορονοϊούς, αν θα παίξουν ή δεν θα παίξουν οι παίχτες. Το παράδειγμα της Κηφισιάς, ας πούμε. Χαρακτηριστικό είναι με πλήν 6 παίχτες. Τι να παίξεις. Κατέβηκε με στα 2 παιχνίδια, 3 παιχνίδια χωρίς 6 παίχτες από τους βασικούς. Και έκανε 2,5 ήττες, ας πούμε. Το μισό είναι που κέρδισε 3-2 το Μίλανο. Θέλω να πω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα. Από τις τέσσερις πόντες δηλαδή. Και εκεί που θεωρείς ότι είναι το φαβορή για κάτι αποτελέσματα, ξαφνικά ότι είναι τελευταίοι στο χώρο. Ή στο χώρο, αν θέλεις. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το προσδιορίσει. Δηλαδή, οι ομάδες δεν έχουν μια συνέχεια από την προετοιμασία τους για να πάνε και να προχωρήσουν να βελτιώσουν την εικόνα, να δέσουν καλά το παιχνίδι τους και να καταλήξουν ότι αυτό το μοντέλο του παιχνιδιού ανήκει στην τάδε ομάδα. Η διακοπή αυτή μεγάλη που συνέβησε και που άφησε πολύ πίσω τους αθλητές από φυσική κατάσταση πέρα από τα τακτικά κομμάτια. Πριν πάμε σε αυτό, αν έχει την καλοσύνη, κύριε Λάγια, να πούμε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχουν αρκετά κρούσματα στη Volley League. Ναι, έτσι, είναι δηλαδή πολλά παιδιά να μην. Και αυτό όλο δημιουργεί κίνδυνο τραυματισμός στους παίκτες. Υπάρχει δηλαδή πιθανό δεκαήμερο λουκέτο. Γιατί είναι ο Μίλωνας και Φυσιά, είναι ο Φίλιππας Βέρειας, μετά ήρθε η σειρά άλλων δύο συλλόγων ακόμα. Για όλους. Νομίζω μία ομάδα μόνο δεν έχει πρόβλημα. Φοίνικα Σύρου, Ολυμπιακός, είναι όλο με κρούσματα οι ομάδες. Νομίζω μόνο μία ομάδα δεν έχει. Ο Όφη νομίζω δεν έχει τέτοιο πρόβλημα με κορονοϊό. Αλλά όλοι οι άλλοι έχουν από ένα έως 4-5 που έχουν αναβληθεί. Ο κανονισμός λέει, μάλλον το πρωτόκολλο λέει ότι αν οι δύο πασαδόροι έχουν κορονοϊό, δεν μπορούν να παίξουν ομάδα γιατί λείπει ο οργανωτής. Αν έχουν οι δύο προπονητές επίσης, ποιος θα κουτσάρει την ομάδα. Ή συνολικά αν υπάρχουν τρεις παίκτες. Και αυτό αναβάλλει το παιχνίδι το πρώτο. Το επόμενο παιχνίδι μετά από τρεις μέρες δεν λαμβάνει υπόψη του τον κορονοϊό γιατί θεωρεί ότι αυτοί οι τρεις παίκτες είναι ανέξω και πάμε με τους υπόλοιπους. Αν και εκεί έχει ξανά πάλι πρόβλημα με άλλους τρεις, βγαίνουν έξω αυτοί πάλι δεν παίζει και πάει λέγοντας. Και έτσι λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή κοιτάξουμε το πρωτάθλημα. Μόνο μια ομάδα έχει παίξει όλους τους αγώνες. Όλοι οι άλλοι έχουν από ένα έως τέσσερις αναβολές. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να κάνεις ένα σταμάτημα τελείως ή όχι. Δεν μπορώ να το αποφασίσω εγώ αυτό. Δεν ξέρω καν αν υπάρχουν χρόνοι να τελειώσουν το πρωτάθλημα. Μόνο μην τελειώσει το πρωτάθλημα όπως πάει. Αυτό θα το έχουμε δυστυχώς, το διαπιστώνουμε και σε όλα τα ομαδικά αθλήματα, ότι όπως και στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Αλλά το να βάζεις τους άλλους να παίζουν μέρα παραμέρα ή κάθε τρεις μέρες ένα παιχνίδι συνέχεια, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη φυσική εξάσκηση, δηλαδή να αντέχουν σωματικά. Άσε το πνευματικά, είναι άλλη ιστορία. Ή τακτικά, αν θα κάνουν καλύτερες τακτικές. Αλλά το να αντέχει σωματικά είναι πολύ σημαντικό. Και πάνω στην προσπάθεια τη μέγιστη που κάνεις, αν δεν έχεις αποκτήσει τις δυνάμεις τις προηγούμενες, εκεί γίνονται και τραυματισμοί. Ιδιαίτερα στα γόνατα, ας πούμε, που παθαίνουν πιο πολλές τραυματισμοί. Αυτό θα το δούμε. Πάντως φαίνεται ότι από τα ομαδικά αθλήματα η Volley League έχει πληγεί περισσότερο αυτή την ώρα. Στο ποδόσφαιρο ελέγχεται η κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Στην αρχή υπήρχαν κάποια κρούσματα περισσότερο, τώρα βλέπω να ελέγχονται. Κάνουν συνέχεια τεστ. Μην νομίζετε ότι είναι έτσι. Κάνουν και πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα. Σωστά. Αυτό προβλέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο, άλλωστε για όλα τα αθλήματα. Ένα γιος που βοηθάει την Κηφισιά στα δραστηριά έχει κάνει 12 φορές το τεστ. Κάθε εβδομάδα κάνει 2. Να περάσουμε
Αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Λάγε, και ναι, στις επικείμενες εκλογές της Ομοσπονδίας. Ναι. Μάθαμε προχθές ότι ο Γιώργος Καραμπέτσος θα έχει και τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη πια ως διεκδικητή. Ως αντίπαλο, ναι, τα λοιπά. Ναι, καταρχάς, ναι, το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι: η πορεία του Γιώργου Καραμπέτσου στην Ομοσπονδία την κρίνεται επιτυχημένη? Κοιτάξτε, σε σχέση με αυτά που είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει, δεν τα έχει κάνει. Όλα δεν μπόρεσε ο άνθρωπος να κάνει. Ότι έκανε προσπάθειες, έκανε προσπάθειες. Απλά δεν κατάφερε να φτάσει στο στόχο που είχε θέσει από την αρχή. Αυτό δεν ξέρω αν θεωρείται επιτυχία ή υποτυχία. Εδώ όλοι οι πολιτικοί στην Ελλάδα χρόνια τώρα μας λένε θα κάνουμε αυτό ή εκείνο και τελικά δεν κάνουν τίποτα από αυτά που υπόσχονται στις εκλογές. Δεν θεωρώ ότι είναι αποτυχημένος, αλλά ούτε και ότι έκανε την υπέρβαση. Έχει προσφέρει, αλλά ως ένα σημείο. Δεν μπορείς τίποτα πάνω. Τώρα... υποψηφιότητα του Μιχάλη, mm-hmm, την Τριανταφυλλίδη, τη θεωρώ πάρα πολύ σοβαρή από την εξής άποψη. Ο Μιχάλης πάντα ήταν ένας άνθρωπος που κυνηγούσε όχι τη διάκριση, αλλά να είναι πρώτος. Στη συνέχεια είχε κάποιες επιχειρήσεις, μάλλον όχι επιχειρήσεις, μπήκε στον χώρο των επιχειρήσεων, όπου συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις ή οργανώσεις και εκεί είχε πάρα πολύ καλή επιτυχία. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Μιχάλης έχει ένα καλό οργανωτικό μυαλό, εάν υπάρχουν και βοηθοί δίπλα του για να συντονίσουν, γιατί η δουλειά είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν είναι μικρά λίγα τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ομοσπονδία. Και το κυριότερο από ό,τι διάβασα, ότι θα μπορέσει να βρει οικονομικούς πόρους. Αν το καταφέρει αυτό, τότε μπορεί να γίνει το βόλεϊ και να φύγει προς τα εμπρός πάρα πολύ μακριά. Και για την οργάνωση των νέων παιχτών, γιατί αυτός ήδη έχει δουλέψει αρκετά σε αυτά τα κομμάτια, μέσα από το beach volley βέβαια, αλλά είναι το ίδιο πράγμα, είναι η δομή. Και στο αν θα μπορέσουν να κάνουν κερδοφόρο το βόλεϊ σαν επιχείρηση. Αυτό που είπατε είναι βασικό. Στην Ιταλία, έχουν τόσες χώρες που το κάνουν σωστά, Ιταλία, Πολωνία, Γαλλία, Ρωσία. Όχι, το κάνει η Περσία στην Λατινική Αμερική, το κάνουν σωστά. Εμείς γιατί δεν μπορούμε, γιατί κάνουν σωστές κινήσεις. Είναι βασική παράμετρος, αν θέλετε να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό, βασική παράμετρος είναι η οικονομική πέρα, όπως είπατε, και ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, να πούμε για τους νεότερους, ότι πρόκειται για έναν αθλητή από τους σπουδαιότερους βολεϊμπολίστες στη χώρα μας και με τεράστια καριέρα και πήρα. Αγωνιστικά ήταν μαζί με τον Καζάζη δύο κορυφαίοι ακραίοι τεράστια από την Ελλάδα. Mm-hmm. Να ξεκολλήσουμε το σέλι τον Καζάζη. Αν παρακάτω όμως τώρα, μετά, σαν προπονητές δεν κάνανε πολλά πράγματα γιατί δεν ασχοληθήκαν πολύ με αυτό. Ασχοληθήκαν με επιχειρήσεις και με business, mm-hmm, που είναι λόγος. Αλλά και εκεί είναι πετυχημένοι, που σημαίνει ότι έχουν εμπειρία να οργανώσουν και επειδή ξέρουν και το χώρο του βόλεϊ, μπορούν να οργανώσουν πάρα πολλά πράγματα. Αρκεί να έχουν συνεργάτες που να μπορούν να υλοποιήσουν αυτά που θα όλοι μαζί να αποφασίσουμε. Και το δεύτερο, να δώσουν λύσεις στα οικονομικά. Αν βρουν τη λύση των οικονομικών, τότε το μυαλό τους που είναι πολύ καλά δομημένο για το πώς ξεκινάει ένας αθλητής και το πώς καταλήγει στην κορυφή, για τον οποιοδήποτε αθλητή, έτσι, όχι μόνο στην ίδια ομάδα, οτιδήποτε, σε αυτή τη δουλειά θα κάνουν θαύματα. Δηλαδή, μετά από κάποια χρόνια η Ελλάδα, εφόσον καταφέρουν το οικονομικό κομμάτι να το βάλουν μπροστά, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Πάντως, η θέση σας πιστεύω ότι έχετε, από ό,τι ακούω, προτίμηση και στήριξη προς τον Μιχάλη Τριανταφυλλίδη. Κοιτάξτε, αυτός. Εγώ δεν είμαι υπέρ του Μιχάλη κατά του Μιχάλη. Εγώ είμαι υπέρ του Βόλη. Ο Μιχάλης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα, και όχι πει όλο, και ένα κομμάτι μόνο. Παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που είναι αξιόλογο. Και νομίζω είναι πιο δυνατό από το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει μας στην Ιταλία του κ. Καραμπέτσου. Άρα για τον Βόλη είναι καλύτερο μια αλλαγή προς τα πάνω, εφόσον το καταφέρει. Φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται κάθε φορά που έχουμε τις εκλογές. Δηλαδή όλοι κοιτάνε να βελτιώσουν κάποια πράγματα. Αν τα βελτιώνεις, βελτιώνεις και όλο το άθλημα. Σωστά. Για εσάς, κύριε Λάγε, αποτέλεσε πρόκληση να κατέβετε υποψήφιος ή με κάποιο ψηφοδέλτιο να ανδεχτήκατε πρόταση? Πριν από κάποια χρόνια κατέβηκα σαν υποψήφιος. Όχι, αλλά... λέγε αυτές τις εκλογές τώρα. Όχι, αυτές μου είπαν, αλλά είπα δεν θέλω. Α, γιατί... δεν θα αναμειχθείτε. Ναι, δεν θέλω. Είναι απλός ο λόγος. Εδώ στην Ελλάδα επικρατεί η κομματική στήριξη. Δηλαδή δεν μπορείς να βγεις μόνος και από τις διάστασεις. Αν δεν σε στηρίζουν από πίσω τα κόμματα, τα πολιτικά, για να μαζέψουν και ψήφους και να σου διευκολύνουν αργότερα τον τρόπο της λειτουργίας σου, γιατί είσαι σε αντίθετο με την κυβέρνηση, θα σου χρηματοδοτήσουν εύκολα αυτό που θέλεις να σχεδιάσεις. Όχι. Αν είσαι με υπέρ της κυβέρνησης, θα έχεις και καλή πρόσβαση στα οικονομικά, τέλος πάντων, ή κάποιες άλλες πωλήσεις. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή, οι επικεφαλείς πρέπει να τα έχουν καλά
σε εισαγωγικά να το έχουν καλά, με την οποιαδήποτε κυβέρνηση για να μπορούν να υλοποιούν τα προγράμματά του. Γιατί από εκεί κρίνεται ούτως ή άλλως και το άθλημα ότι έχει αυτό έχει ανάγκη, την υλοποίηση των νέων προγραμμάτων που θα αναβαθμίζουν το αγώνισμα. Αν αυτό δεν είναι στάσιμο, δεν έχει καμία πρόοδο. Τότε δεν έχουμε καμία βελτίωση, δεν έχουμε τίποτα. Και να περάσουμε, κύριε Λάγε, στην εθνική ομάδα, η οποία έχει μπροστά της τους προκριματικούς αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Να πούμε ότι αρχικά ήταν προγραμματισμένη να γίνουν αρχές Ιανουαρίου, του τρέχοντος έτος δηλαδή, αλλά μετά από συνένεση όλων των ομοσπονδιών συμφώνησαν να μετατεθούν και έχουν πάει προς το τέλος, μέσα στο Μάιο του 2021. Κόντρα σε Μαυροβούνιο, Γεωργία και Αζερμπαϊτζάν. Τι κάνουμε, μπορούμε να περιμένουμε κάποια διάκριση? Οπωσδήποτε, εφόσον μπορέσουν να κάνουν την προετοιμασία τους οι αθλητές, έτσι, γιατί γι' αυτό από εκεί ξεκινάμε. Εάν η ομάδα μπορέσει να κάνει την προετοιμασία τους, σημαίνει δεν μαζεύουμε μόνο να κάνουμε γυμναστική, αλλά βρίσκω και τρόπους να κάνω παιχνίδια. Πρέπει να βρει και αντιπάλους να δει τι γίνεται με την ομάδα. Δεν φτάνει μόνο η προπόνηση. Ο αγώνας είναι αυτός που δείχνει την κατάσταση της ομάδας. Αν βρεθούν λοιπόν και οι αγώνες να κάνουν, γιατί τώρα βρίσκονται σε μια ανασφάλεια. Οι ομάδες είναι στα μέτρα μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να κάνουμε ακόμη και με τις αλλαγές. Γιατί διάβασα ότι κάποιοι πρέπει να σταματάνε, κάποιοι ξεκινάνε. Ναι. Έχουμε παίκτες που μπορούν να στηρίξουν την ομάδα. Η άποψή σας... απλά πρέπει να βρεθεί χρόνος να είναι μαζί οι παίκτες. Γιατί η ομάδα γίνεται όταν οι παίκτες είναι μαζί, όχι αν είναι μακριά. Γνωρίζουμε, κύριε Λάγε, ότι όλα τα αθλήματα και υπό αυτές τις συνθήκες θα υπάρχουν δυσχέρειες στην ολοκλήρωση των προπονήσεων, των αγώνων κτλ. Το γνωρίζουμε μέχρι να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Ο πιο απλός τρόπος για να μαζευτεί, ο χρόνος μάλλον για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, είναι ένα δίμηνο σε προπόνηση πρωί-βράδυ, καθημερινά. Αν δεν υπάρχει αυτό το δίμηνο, αρχίζει και κόβεις και λες λίγο από αυτό έξω, λίγο το άλλο έξω, και στο τέλος έχει φτιάξει ένα πάζλ που δεν είναι γερό μεταξύ του. Δηλαδή υπάρχει κενό. Αν λοιπόν βρεθεί αυτό το δίμηνο, μπορούν να κάνουν προπόνηση όλοι μαζί, οι 12, 13, 16, δηλαδή όπως σας αθλητές έχει καλέσει ο Ομοσπονδιακός, τότε μπορούμε να έχουμε κάποια ελπίδα με την προϋπόθεση ότι αυτοί οι 16 θα κάνουν και φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Αν αυτά δεν συμβούνε, τότε δεν ξέρεις. Είναι σαν να σε πετάνε στη θάλασσα και σου λένε κολύμπα χωρίς να είσαι σίγουρος αν θα πηγήσει ή όχι. Σωστά. Και δύο λόγια, γιατί φτάσαμε και μισή, πρέπει να κλείσουμε. Πάμε σε ώρα. Δύο λόγια του Ομοσπονδιακού Προπονητή Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Ποια είναι η άποψή σας στον πάγκο της Εθνικής? Εγώ θα πω γενικά για τους προπονητές. Οι πρώην παίκτες που ξέρουν καλά το άθλημα είναι πάντα οι πασαδόροι. Αν πεις τώρα γιατί το λες αυτό, γιατί είσαι ένας πασαδόρος. Όχι. Εγώ επειδή δούλεψα 35 χρόνια στο ΤΕΦΑ. Αυτό δεν το ήξερες. Όχι. Έχω κάνει και το διδακτορικό μου πάνω στο βόλεϊ, γι' αυτό έχω εργαστεί δημοσιευμένα στο εξωτερικό. Έχω εξηγήσει πώς είναι το σύγχρονο βόλεϊ και που εμείς είμαστε πολύ μακριά από όλα αυτά. Δεν έχει σημασία. Αλλά όλο αυτό το πακέτο μαζί θα περάσει στον υπόλοιπο κόσμο. Ο υπόλοιπος κόσμος είναι οι προπονητές, που είναι οι πρώτοι που ασχολούνται με το άθλημα, και δεύτεροι οι παράγοντες. Θα πει τώρα τι είναι οι παράγοντες. Παράγοντες είναι αυτοί που προσλαμβάνουν τους προπονητές. Αν λοιπόν παίρνουν ανθρώπους που δεν είναι ικανοί να πετύχουν το αποτέλεσμα, δεν έχουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα. Τελευταία είναι η υπεύθυνση, οι οποίοι πρέπει να διαβευθούν περισσότερο για τον εαυτό τους και να αναδειχθούν περισσότερο. Και με δύο λέξεις, γιατί έχουμε βγει εκτός χρόνου, αν έχετε την καλοσύνη, αν έχετε κάποιο μεγάλο στόχο για τη συνέχεια και αν βρίσκεστε κοντά σε κάποιο πάγκο. Κοιτάξτε, το κράτος ελληνικό από τη στιγμή που βγήκε στη σύνταξη. Που λέει απαγορεύεται να δουλέψεις. Οπότε τι να λέμε τώρα. Όλη αυτή η εμπειρία των 35-40 ετών που έχω. Καλά, τεράστια εμπειρία. Είναι τεράστια σκουπίδια. Έτσι ακριβώς είναι. Είστε ένα τρίλο του ελληνικού βόλεϊ. Το συζητάμε με τεράστιες διακρίσεις, τίτλους και ως αθλητής και ως προπονητής. Τι να λέμε τώρα. Μάλιστα. Οπότε δεν το βλέπετε από ό,τι κατάλαβα. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Γιατί πέρα από τα οικονομικά, οι ομάδες πρέπει να παρουσιάζουν στις εφορίες χαρτιά ότι έχουν την λειτουργικότητά του αυτή. Και εμένα μου απαγορεύει. Δηλαδή, όταν μου λέει θα μου κόψει το 70% τη σύνταξη, εγώ πώς θα ζήσω. Δεν φτάνω τα Γιάννη. Ακριβώς. Μου δίνει τη μισή σύνταξη από αυτή που δικαιώνουμε. Μου την κόψαμε σιγά-σιγά. Έχετε δίκιο. Μετά μου λέει να σκόψουμε και το 70%. Ποιο σωματείο θα μου δώσει τα κομμένα και μετά να μου δώσει και την αμοιβή. Και είναι και ένα άθλημα. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Είναι τόσο χαμηλά πια τα μπάζε τη. Αυτό. Είναι και ένα άθλημα που δεν πληρώνει. Δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει. Ναι. Αν ήταν, ξέρω εγώ, για μηδούμε 100.000, θα σε ακόβα μόνο. Σίγουρα. Αλλά δεν είναι έτσι. Οι αμοιβές πια στο βόλιο είναι πάρα πολύ χαμηλές και ο χαμηλός για τη σύνταξη. Οπότε δεν μπορούν να έχουν έτσι λύση.
Ήταν φίλες και φίλοι ο θρύλος του ελληνικού βόλεϊ Γιάννης Λάιος. Κύριε Λάγια, να σας ευχαριστήσω που τα είπαμε εδώ στον Over FM. Σας εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σας και πάντα υγεία. Ευχαριστώ, να είστε καλά και για εσάς. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γεια σας.